Καλησπέρα κύριε Μουσταφά και συγχαρητήρια. Καλή δύναμη στον αγώνα σα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Καταρχήν, θα θέλαμε να μα πείτε ποιο είναι το διακύβευμα τη ανταρσία σε τοπικό επίπεδο στη Ροδόπη αλλά και σε πανελλαδικό. Ε, Καταρχά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, το διακύβευμα για μα στην ανταρσία πρώτα απ' όλα σε αυτέ τι εκλογέ είναι αυτή, ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή τη κυβέρνηση. Τη κυβέρνηση που συνέχισε στην ουσία με πιο ακραίο τρόπο τα μέτρα λιτότητας, κατάργησε ε, τα εργασιακά δικαιώματα, για παράδειγμα το πενθήμερο οκτάωρο ε, και πολλά άλλα. Έχει, έχουμε ζήσει τη δολοφονία στα Τέμπη, έχουμε ζήσει ε, βιασμούς ανηλίκων, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με αυτή τη κυβέρνηση. Οπότε, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Αυτό είναι το πρώτο ε, ζήτημα για μα. Αλλά από εκεί και πέρα. Ε, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε ότι ε, και να ψηφίζουμε κάτι λιγότερο κακό δεν είναι η απάντηση. Ε, και, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμματα που έχουν δοκιμαστεί, έχουν κυβερνήσει και τώρα που θα ξαναέρθουν, σε περίπτωση που ξαναέρθουν στην κυβέρνηση, δεν θα εφαρμόσουν τίποτα διαφορετικό από αυτά που εφάρμοσαν. Πάλι τις ίδιες πολιτικές λιτότητας θα εφαρμόσουν, τις ίδιες πολεμοκάπηλες ε, και φιλονατοϊκές πολιτικές θα εφαρμόσουν. Οπότε εμείς λέμε ο λαός να τους μαυρίσει όλους στη κάλπη, να μην εμπιστευτεί τα ακροδεξιά κόμματα που προσπαθούν να το παίξουν αντισυστημικά, ότι είναι αντισυστημική και καλά, να γυρίσει πλάτη και σε αυτούς. Εμάς το σύνθημά μας είναι ψηφίζουμε όπως ζούμε, ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε, κάνουμε ανταρσία. Σε όλα αυτά τα χρόνια η ανταρσία ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων και στα σωματεία και στο δρόμο. Σπάσαμε τις απαγορεύσεις στη καραντίνα. Ε, στα νοσοκομεία, στα σχολεία σταματήσαμε ε, ε, τις αντιλαϊκές πολιτικές. Ε, στα πανεπιστήμια σταματήσαμε την ε, πανεπιστημιακή αστυνομία. Με τους αγώνες μας δείξαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα... Όπω αγωνιστήκαμε εκεί, έτσι και στην κάλπη, είναι η ώρα να κάνουμε ανταρσία, να δώσουμε ψήφο στην ανταρσία. Γιατί η ψήφο στην ανταρσία είναι η μοναδική ψήφο που δεν είναι χαμένη. Αντιθέτω από αυτά που θέλουν να προπαγανδίσουν τα συστημικά κόμματα, να κάνουμε ανταρσία και γιατί όχι, να βάλουμε και στη Βουλή την ανταρσία. Να ακουστεί και στη Βουλή η ανταρσία. Όσον αφορά την Ελλάδα, που είναι μια, μια ιδιαίτερη περιοχή, πολυπολιτισμική, ποιο είναι το μήνυμα τη ανταρσία προ όλου του κατοίκου ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το είπα σε της ε, τις ραδιοφωνικές εκπομπές που συμμετείχα και όπου είχα βήμα για να το πω. Για μας εδώ στη Ροδόπη η ψήφος στην ανταρσία έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι η ψήφος γροθιά στο στομάχι του εθνικισμού είτε του ελληνικού είτε του τουρκικού. Αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι ε, στα κόμματα τα αστικά είναι στα ίδια ψηφοδέλτια και μαλώνουν μεταξύ τους οι χριστιανοί υποψήφοι πάνε στα χωριά και λένε ψηφίστε με για να μην βγουν δύο μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι υποψήφοι πάνε στα μειωνοτικά χωριά και λένε ψηφίστε εμένα για να μην βγουν δύο χριστιανοί, για να μην μείνουμε χωρί εκπροσώπηση κλπ. κλπ. Ε, κι εγώ όπου ακούγεται η φωνή μου. Δηλώνω ότι εμεί στην Ανταρσία, στο ψηφοδέλτιο, δεν έχουμε μειωνοτικό υποψήφιο, αλλά εγώ για να σπάσω τον εθνικισμό θα ψηφίσω τον σύντροφο Θράσο Τζιάρα, ο οποίο αγωνίστηκε σε όλα τα χρόνια με τα πάντα του για όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για τα δικαιώματα της μειονότητα. και πιστεύω ότι σε περίπτωση που εκλεγεί βουλευτής ο Θράσος, θα είναι καλύτερος εκπρόσωπος για τη μειονότητα από πολλούς μειονοτικούς που κατεβαίνουν και θέλουν τη ψήφο της μειονότητα. Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα της Ροδόπης είναι γνωστά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της μετανάστευσης, φεύγει η νεολαία. το αγροτικό ζήτημα είναι πολύ σημαντικό που θα το έχουμε μπροστά μας και δυστυχώς όλα τα κόμματα και οι υποψήφοι σε αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα, το αγροτικό, κτηνοτροφικό και το θέμα της μετανάστευσης, βγαίνουν και μιλάνε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορούν, θα πάρουν επιδοτήσεις, θα πάρουν πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν λεφτά κλπ. Ε, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να γίνει είναι να απαλωτρίωση των εργοστασιών που είναι κλειστά να, με εργατικό έλεγχο. Να τα παραλάβουν οι εργάτε, να τα δουλέψουν, να ανοίξουν χώρου εργασία. Μία από τι προτάσει μα. Όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα και το κτηνοτροφικό, αυτή τη στιγμή ε, τα λεφτά που θα πάρουν από Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τα δώσουν, έτσι όπω λένε οι υποψήφοι, θα είναι σαν τα πάση του Μητσοτάκη. Δεν θα είναι τίποτα. Το ζήτημα δεν λύνεται με ε, 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 ντεπών. Τη στιγμή έχουμε ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα. Εμεί λέμε. Ε, χωρίς ΦΠΑ ε, πετρέλαιο στους ε, αγρότες, λέμε ε, για τους κτηνοτρόφους φτηνές ζωοτροφές ε, και να πέσει το κόστος παραγωγής ώστε ο λαός να έχει φτηνά τρόφιμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και να βοηθηθούν ε, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι φτωχοί και οι μεσαίοι, όχι οι πλούσιοι. Hey. Καλησπέρα κύριε Νίκο καλή και από μένα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλή, δύναμη στον αγώνα σα. Εγώ θα ήθελα να βγάλω λίγο στο ζήτημα του εθνικισμού που θέσατε πριν από λίγο. Πιστεύετε εσεί και εσεί προσωπικά και η αντασία, η συντροφή σα στην αντασία, ότι έχουν, ότι έχουν οριμάσει συνθήκε στην περιοχή μα ώστε ο κόσμο να πάψει επιτέλου να ψηφίζει με θρησκευτικά κριτήρια. Δηλαδή να, 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 να σταματήσει π.χ. ο Χριστιανό να ψηφίζει αποκλειστικά Χριστιανού ή ο αντίστοιχα. Αποκλειστικά μουσουλμάνου και, και πώ πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, ε, αν, αν δεν αλλάξει ήδη σιγά σιγά από τον καιρό, τι, 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 τι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν και από εσά και από τα άλλα κόμματα. Αυτό, κύριε Γκλερίδη, ήδη άρχισε να σπάει τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι με τους αγώνες κυρίως της αριστεράς, και εδώ θα είναι η ανταρσία πάντα στη πρώτη γραμμή, θα σπάσει. Ε, δυστυχώς ε, υπάρχουν... Κέντρα που έχουν συμφέροντα από το οι δύο κοινότητε εδώ πέρα να συγκρούνται μεταξύ του. Εμεί λέμε όχι, αυτή τη στιγμή αυτοί που θα συγκρουστούμε εμεί, εμεί είμαστε οι φτωχοί, οι εργάτε, οι άνεργοι, οι αγρότε, οι κτηνοτρόφοι, οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι με βάουτσερ και τέτοια. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Με του καπιταλιστέ που μα καταπιέζουν, είτε αυτό λέγεται Μεμέτ, είτε αυτό λέγεται Κώστα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά και πρέπει να το σπάσουμε αυτό. Απ' την άλλη, πάνω σε αυτό το ζήτημα, ε, κάποιοι υποψήφοι που το παίζουν πολύ, θα είμαι υποψήφιο, θα είμαι βουλευτή όλη τη Ροδόπη και τέτοια, βγαίνουν και στα μειωνοτικά ραδιόφωνα ή στα social media που κάνουν βίντεο, τονίζουν ότι ε, θα, θα βάλουμε, λέει, ε, σε 2.500, oh σε 250 κάλπε που ψηφίζουν αποκλειστικά ε, χριστιανοί, θα βάλω λέει αντιπροσώπου για να μην μου κλέψουν τις ψήφου. Και εγώ έκανα ένα ειρωνικό σχόλιο, λέω, α, γιατί μην ξεγελιόμαστε μεταξύ, κανένα δεν θα πάει αντιπρόσωπο στην κάλπη χωρί να πάρει λεφτά. Λέω από 50 ευρώ να δώσει είναι 12.500 χιλιάρικα. Και αυτό σημαίνει ε, ένας αιτήσιο, ε, ένα ετήσιο. Ε, ένα μισθό ενό εργαζόμενου. Ένα εργαζόμενο σε ένα χρόνο τόσα λεφτά βγάζει. Οπότε ε, α, αυτός αυτό δεν μπορεί να εκπροσωπήσει εκείνον τον εργαζόμενο. Και οι εργαζόμενοι καιρό είναι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια του και αντί να ψηφίζουν του πλούσιου που ε, θα πάνε στη Βουλή και καλά θα του εκπροσωπήσουν, να ψηφίσουν του ανθρώπου που όντω. Είναι σαν και αυτού. Για παράδειγμα, έδωσε τον υποψήφιο μα στη Ροδόπη το σύντροφο Θράσο, ο οποίο είναι εργαζόμενο στη φάρμακοβιομηχανία. Είναι ε, αγωνιστή, είναι σε όλου του αγώνε, στι απεργίε, στα συνδικάτα και είναι τίμιο ένα άνθρωπο από εμά. Για μένα, κανένα άλλο υποψήφιο, του αγαπάω όλου, όλοι είναι φίλοι μου, έτσι, για να μην έχω παρεξήγηση, αλλά κανένα μειονοτικό υποψήφιο δεν μπορεί να με εκπροσωπήσει καλύτερα από το θράσο. Ε, και, ένα, και ένα, μήνυμα εν ώψη τη κάλπη. Βρισκόμαστε δύο μέρε με τι εκλογέ. Ποιο είναι το κλίμα που σπάρτε από τον κόσμο, από τι περιοδίε και τι συναντήσει που κάνετε, ε, Εμεί δεν κάναμε πολλέ ε, περιοδίε, δεν έχουμε τι οικονομικέ δυνατότητε όπω ανέφερα. Μέσω των social media, μέσω των ε, καθημερινών ε, συναντήσεων, μιλάμε με του ανθρώπου. Οι άνθρωποι είναι, ε, ξέρουν ότι έχουμε το δίκιο με το μέρο μα. Ε, συμφωνούν σε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέμε. Ε, αλλά του φοβίζει ότι επειδή δεν θα μπει η Ανταρσία στη Βουλή, θα είναι χαμένη ψήφο και ε, αυτό που είπα και πριν. Λέμε όχι, δεν είναι χαμένη ψήφο. Ε, ψηφίστε Ανταρσία να σταματήσουμε να ε, χτυπήσουμε τον εθνικισμό εκεί που πονάει. Το βασικότερο για τη Ροδόπη, μια και μιλάμε για δύο κοινότητε, το βασικότερο για να χτυπήσουμε αυτή τη στιγμή τον εθνικισμό και από τι δύο πλευρέ είναι η ψήφο στην Ανταρσία. Το βασικότερο αυτό. Από εκεί και πέρα, ε, ε, εμεί πιστεύουμε ότι ε, μετά τι 21, οι αγώνε θα συνεχίζονται όποια κυβέρνηση και να έρθει και καλούμε όλου του ανθρώπου του μόχθου, όλου του ανθρώπου που βιώνουν το ρατσισμό, τη, ε, τη, φτώχεια, τη λιτότητα στο πετσί του. Ε, δεν αρκεί μόνο να κάνουν ανταρσία στη κάλπη μόνο και από τις 29 και μετά να έρθουν να οργανωθούν στην ανταρσία, να παλέψουν στις γραμμές μας, να παλέψουμε όλοι μαζί για μια κοινωνία άλλη. Αυτό. Ωρα, πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία.